που διέπραξε το πλημέλημα, ναι, κατηγορούνται για κακούργημα. Ήδη ο ένας εκπρόσωπος, ο Αχιλλέας ο Μπέος, βρίσκεται προφυλακισμένος. Και βγαίνει μια επιτροπή και λέει ότι αφαιρούνται 8 και 10 βαθμοί αντίστοιχα, ποινή που δεν προβλέπεται στον ΚΑΠ. Θέλω με αυτό να σας πω ότι όλα αυτά είναι τραγελαφικά γεγονότα. Φαινόμενα που δεν τιμούν την ίδια τη χώρα μας αναφορικά με την απονομή της δικαιοσύνης. Εάν εμένα μου πείτε τώρα ως δικηγόρο, ως νομικό, ναι, ξέρεις, έχουμε αυτή την αθλητική υπόθεση, πού θα την οδηγήσουμε, δεν θα σας απαντήσω όπως με βεβαιότητα θα σας απαντούσα αν το θέμα αφορούσε την τακτική δικαιοσύνη μας, είτε πολιτική, είτε διοικητική, είτε ποινική. Επιφυλάσσομαι πλέον, γιατί ο ένας, το ένα δικαστήριο αθλητικό, αναιρεί το άλλο. Είναι πρωτοφανές αυτό στα χρονικά. Και εδώ πρέπει να τελειώσει. Μάλιστα. Ο Ηρακλής περιμένει μια απόφαση από το πολιτικό εφετείο για να το κλείσουμε το θέμα. Δεν τελειώνει εδώ η υπόθεση του. Έχει να ξαναδεί το κομμάτι που λέγεται αδειοδότηση, στην δευτεροβάθμια επιτροπή αδειοδοτήσεων, και βεβαίως έχει και ένα ζήτημα πλέον με την ίδια την πολιτεία, δηλαδή με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, όπου και εκεί θα πρέπει να ξεπεράσει κάποια πράγματα. Τονίζω και κλείνω το ζήτημα ότι το προηγούμενο καλοκαίρι, όχι αυτό που απήλθε, μάλιστα, ήμουν σε διαρκή συνεννόηση με τον τότε πρόεδρο της ΠΑΕ, τον κύριο Τάκη. Του είχα επισημάνει, γιατί είχα ασχοληθεί αρκετά μετά την απόρριψη της αίτησης του Ηρακλή πρωτοβάθμια. Στην δευτεροβάθμια είχα ασχοληθεί αρκετά. Κάναμε με τον κύριο Τάκη ραντεβού. Του είχα επισημάνει τον κίνδυνο. Εάν του χρόνου ισχύσει το ίδιο σύστημα αδειοδοτήσεων, θα έχεις πρόβλημα. Και μέχρι το Μάρτιο βέβαια έβγαινε ο εκπρόσωπος του Ηρακλή και έλεγε μια χαρά είμαστε στα οικονομικά στοιχεία και στα οικονομικά δεδομένα. Αυτό αποκοίμησε και τον κόσμο του Ηρακλή και ξαφνικά βρεθήκαμε μπροστά σε ένα Γολγοθά. Αυτά λοιπόν από το Βαγγέλη το Γραμμένο. Και ενώ στο χώρο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου που μας, όπως όλοι ξέρουμε, επικρατεί ένα μπάχαλο κατά κοινώς λεγόμενα, οι άνθρωποι του αεροτεχνικού ποδοσφαίρου, παρόλα τα προβλήματα, παρά τις οικονομικές απραξίες, παρά τα πολλά προβλήματα, φρόντισαν και κατόρθωσαν ούτως ώστε τα πρωταθλήματα στις Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωματείων και συγκεκριμένα στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας να ξεκινήσουν στην ώρα τους με τα όποια προβλήματα. Ξέρουμε πόσες ομάδες συμμετέχουν, γίνονται ολόκληροι αγωνιστικοί και εν αυτή περιπτώσει υπάρχει εκτός των άλλων και η όψη της σοβαρότητας που διακρίνει τους ανθρώπους που διοργανώνουν αυτά τα πρωταθλήματα. Και εμείς να ξεκινήσουμε, γιατί και εσείς περιμένετε να δείτε και να μάθετε και να πληροφορηθείτε για τα όσα έγιναν σήμερα στα γήπεδα και χθες της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας. Ιορδάνη, να ξεκινήσουμε με το πρωτάθλημα της Α1 κατηγορίας και να πούμε ότι αυτό το Σαββατοκύριακο είχαμε το ξεκίνημα και για τα πρωταθλήματα της Α αλλά και της Β κατηγορίας. Να πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με την πρώτη κάρτα και να δούμε τι έγινε. Α, συγγνώμη, να ξεκινήσουμε τη Super League πρώτα. Είχαμε από το επαγγελματικό πρωτάθλημα. Yeah. Είχαμε την τέταρτη αγωνιστική, τα αποτελέσματα. Χθες είχαμε την Κέρκυρα να χάνει στο γήπεδο της από το Πανιόνι με 3-0. Σήμερα ο Πανετολικός με τον ΠΑΣ Γιάννα 2-2. Χθες ο Ολυμπιακός πήρε στο Ηράκλειο την νίκη από τον Εργοτέλη με 3-2. Σήμερα το απόγευμα Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 0-0 και μεγάλη νίκη για την ομάδα της Ξάνθης επί του Όφη με 3-1. Αυτή τη στιγμή η κουτσουρεμένη τέταρτη αγωνιστική, όπως και οι προηγούμενες, τελειώνει με την αναμέτρηση με τον ντέρμπι της αγωνιστικής που γίνεται στη κατάμεστη Τούμπα μπροστά σε 25.000 θεατές. Ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται με την ΑΕΚ. Ιορδάνη, έχουμε καμία πληροφορία? Ναι, είναι στο 3-0 το σκορ, απλά δεν έχουμε ακόμα τελικό αποτέλεσμα. Ωραία, άρα εξελίσσεται το ντέρμπι, εξελίσσεται σε θρίαμβο και ο ΠΑΟΚ με αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία στο πρώτο φετινό ντέρμπι θα ταξιδέψει την Τετάρτη για την Ρωσία, όπου θα αντιμετωπίσει στις υποχρεώσεις που έχει στο Europa League την ρωσική Καζάν. Ένα πολύ καλό ξεκίνημα για τον ΠΑΟΚ για αυτή τη βδομάδα.
Αυτά λοιπόν έγιναν στη Super League. Για τα άλλα τα πρωταθλήματα της επαγγελματικής, του επαγγελματικού ποδοσφαίρου ακόμα δεν ξέρουμε, εκείνα ούτε καν ξεκίνησαν, γιατί δεν ξέρουμε πόσες ομάδες θα ξεκινήσουν, ποιες θα ξεκινήσουν και πότε θα ξεκινήσουν. Και μάλιστα μετά τις τελευταίες διώξεις, Μιχάλη, που συγγνώμη σε διακόπτω, η Δέλτα Εθνική πήγε για 30 Οκτωβρίου πλέον από 16. Ακριβώς. Η Δέλτα Εθνική είχαμε πολύ στο ξεκίνημα ήδη 13 ομάδες. Από τις 145 ήδη 13 δεν δηλώσαν καν συμμετοχή, δεν μπορούσαν να τέλει. Και τώρα περιμένουμε να δούμε ποιες θα επιβεβαστούν από τις επαγγελματικές κατηγορίες. Εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας με τον γνωστό τρόπο, όπως βλέπετε στο κάτω μέρος της οθόνης. Ο Ιορδάνης εδώ, και θα παρακαλούσα λίγο τα μηνύματα, δεν τα βλέπουμε. Εμείς τουλάχιστον εδώ πέρα να τα διαβάζουμε για να μπορούμε, αν χρειαστεί, να απαντούμε στον κόσμο. Και να περάσουμε, Ιορδάνη, λοιπόν, αν είμαστε έτοιμοι, στο τοπικό πρωτάθλημα, να ξεκινήσουμε από το μεγάλο πρωτάθλημα της Α1 κατηγορίας. Να πάμε λοιπόν να δούμε την κάρτα. Βλέπουμε και τη βαθμολογία πριν τελειώσουμε τη Super League. Ο Πανιώνιος, ο Παναθηναϊκός και ο Πανετολικός αυτή τη στιγμή είναι με 7 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Ατρόμητος. Με 5 βαθμούς τα Γιάννενα, 4 ο Εργοτέλης, 3 η Ξάνθη, 2 Αστέρας Τρίπολης, 1 βαθμό ο Όφη, η Κέρκυρα και ο Άρης. Δεν γνωρίζουμε ποια θα είναι η 15η και η 16η ομάδα του πρωταθλήματος. Λοιπόν, Ιορδάνη, να πάμε λοιπόν και στα δικά μας. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με το πρωτάθλημα στην Α1 κατηγορία. Να δούμε λοιπόν την σχετική κάρτα. Ναι. ΑΟΚ Αγίου Αθανασίου, Παύλος Μελάς 0-1, σπουδαίο διπλό για την ομάδα του Παύλου Μελά, η οποία πέτυχε γκολ στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους και έτσι πήρε το πολύτιμο για τη συνέχεια τρίποντο. Αναγέννηση Χαλκιδόνας Σελής Πόντος Κρετιάς 1-3, επίσης σπουδαίο διπλό για την ομάδα της Κρετιάς, η οποία πλέον ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας με 6 βαθμούς. Έχει το 2-2, νίκησε τον Άγιο Αθανάσιο, νίκησε και την Χαλκιδόνα. Εθνικός Μαργάρων ΠΑΟΚ Κουφαλίων 6-0, συνέτρεψε στην κυριολεξία τα κουφάλια η ομάδα των Μαργάρων, η οποία φέτος εμφανίζεται ιδιαίτερα δυνατή, και μετά το 4-0 στον Ιωνικό έχουμε το 6-0 από το ΠΑΟΚ Κουφαλίων, και δεν ξέρω αν υπάρχει ομάδα τις δύο πρώτες αγωνιστικές από την ίδρυση της Α1 να έχει το 10-0 στο ενεργητικό τερμάτων. Θερμαϊκός Θέρμης Ηρακλής Αμπελοκήπων 0-2, Ηρακλής Αμπελοκήπων, ο οποίος ζευγάρωσε τις επιτυχίες του, πήγε στους 6 βαθμούς, επικρατώντας και στη Θέρμη του τοπικού Θερμαϊκού. Και τέλος, για τον πρώτο όμιλο, Μακεδονικός Ελιτής Ιωνικός 3-1. Πάμε και στην σχετική. Να κάνουμε ένα σχόλιο που απευθύνεται και θα μας απαντήσει εδώ ο πρόεδρος. Ρωτάει κάποιος τηλεθεατής τι θα γίνει με τα λεφτά στην Β' και στη Γ' κατηγορία, πρόεδρε. Κοιτάξτε, είναι σημαντικό το ερώτημα και είναι αυτό ακριβώς για το οποίο καθυστέρησε η έναρξη των πρωταθλημάτων, σε ένδειξη μιας πίεσης και διαμαρτυρίας απέναντι σε ένα κράτος που ανέκαθεν και διαχρονικά δεν έδινε σημασία στον ερασιτεχνικό αθλητισμό, τώρα το αποδεικνύει και εμπράκτος. Δυστυχώς δεν είναι καθόλου καλά τα πράγματα σε σχέση με την απόδοση των επιχορηγήσεων. Η πίεση δικιά μας θα συνεχιστεί και με άλλες μορφές δράσης στη συνέχεια. Έχω κάνει άπειρες επαφές με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, αλλά όταν η ίδια η πολιτεία σου λέει δεν έχουμε χρήματα να δώσουμε, μας περικόπτουν τον προϋπολογισμό μας, καταλαβαίνετε για τη βαρβαρότητα με την οποία η ελληνική πολιτεία αντιμετωπίζει ό,τι πιο αγνό υπάρχει στην ελληνική κοινωνία. Τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, όχι κατά ανάγκη το ποδόσφαιρο μόνο, Μιχάλη. Τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Ήδη το βόλεϊ στο σύνολό του έβαλε λουκέτο, το γνωρίζετε προφανώς. Θα ακολουθήσουν και άλλες ομοσπονδίες, ο Στίβος έχει τεράστια προβλήματα. Πιστεύω ότι στην προοπτική αυτή που δίνει, που μάλλον που δεν δίνει η πολιτεία, ότι το μέλλον του ερασιτεχνικού αθλητισμού στη χώρα μας θα είναι πάρα πολύ ζωφερό. Ανησυχώ περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Δεν ξέρω τι θα γίνει, ειλικρινά. Όσον αφορά αυτό το θέμα, η πίεση είναι διαρκής, αλλά ισότα μία κουόντων. Ακριβώς. Όσον αφορά αυτό λίγο το θέμα, επειδή ως δημοσιογράφοι έχουμε την ευκαιρία να μιλάμε με πολλά σωματεία, με πολλούς εκπροσώπους σωματείων, ακούστηκε το εξής σχόλιο από τους περισσότερους, ότι εδώ καλά-καλά πήγαν οι ταξιτζίδες, κάνανε ό,τι κάνανε, οι συνταξιούχοι, οι απεργίες κτλ.
Για το ποδόσφαιρο, άμα δεν ξεκινήσει το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο Θεσσαλονίκης, θα ιδρώσει το αυτή των κυβερνώντων. Κοίταξε. Όταν ξεκινάς μια μορφή αντίδρασης, αντίστασης και πάλης αν θέλεις, θα πρέπει να την ξεκινήσεις με συγκεκριμένες πρακτικές. Θα πρέπει δηλαδή αυτό που έχεις ιδεολογικά ως υπόβαθρο να το κάνεις και πράξη. Αντιστρέφω το ερώτημα σε αυτούς που λένε «Μα καλά, τόσα γίνονται στη χώρα, η χώρα πτωχεύει». Κατά με έχει πτωχεύσει, κατά την προσωπική μου άποψη. Το ποδόσφαιρο θα κοιτάμε τώρα. Και εμείς τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν? Να σταυρώσουμε τα χέρια? Αν είναι να το κάνεις αυτό, πας στο σπίτι σου και λες δεν ασχολούμαι ούτε με το ποδόσφαιρο, ούτε με κανέναν άλλο υγιή χώρο που τον έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία. Είναι προφανές και το ξέρει, συγγνώμη για τη φράση, και η Κουτσή Μαρία, ότι το αδιφάγο κράτος έχει διαλύσει τον κοινωνικό ιστό, τον έχει κόψει. Αυτό που πρέπει να κάνεις εσύ ποιο είναι? Να αντισταθείς, να παλέψεις και κυρίως να συσπυρώσεις γύρω σου, ψάχνοντας εναλλακτικές μορφές για να κρατήσεις αυτό το κομμάτι που, όπως είπα προηγουμένως, είναι ότι πιο αγνό υπάρχει στην ελληνική κοινωνία. Πέστε μου, υπάρχει τίποτε πιο αγνό από τον ερασιτεχνικό αθλητισμό? Αναμφίβολα όχι. Προφανώς όχι. Σε ποιον να το πω? Στον Πιτσαξή? Δεν θα μου απαντήσει. Στον Γερουλάνο? Στους κατά καιρούς υπουργούς που πέρασαν? Κατηδίαν συζητήσεις, δεν... Στις κατηδίαν συζητήσεις, αυτό που βλέπω... Σοβαρή. Αυτό έτσι, που γιατί... βλέπω στις κατηδίαν συζητήσεις, θα σας πω. Επειδή πρόσφατα ήμουν στην Αθήνα πάλι και για το θέμα του Ιράκ και για αυτό το ζήτημα. Στις συναντήσεις που κάνεις, υπάρχει ο φόβος στα μάτια. Μήπως και με αυτόν τον κουτσουρεμένο προϋπολογισμό που έχουμε αύριο, κυριολεκτικά την επόμενη μέρα, μας τον κουτσουρέψουν ακόμα περισσότερο? Δηλαδή βλέπεις μια αγωνία και τη βλέπεις και στα πρόσωπα των υπαλλήλων και στα πρόσωπα δηλαδή των απλών ανθρώπων που προσπαθούν να βάλουν στοιχειοδός μια τάξη. Είναι εκπληκτικό αυτό που γίνεται. Δηλαδή δεν έχω ξαναδεί παρόμοια κατάσταση με τέτοιες παραστάσεις. Αρνητικότατες. Ιορδάνη, πριν πάμε, γιατί σε λίγο πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να τελειώσουμε, να ολοκληρώσουμε με τα αποτελέσματα στην Α1 κατηγορία. Ναι, βέβαια, να πάμε και στον δεύτερο όμιλο. Λοιπόν, έχουμε την βαθμολογία. Ναι, πρώτα την βαθμολογία. Την βαθμολογία, ακριβώς. Στην πρώτη θέση είναι ο Εθνικός Μαλγαρών με 6 βαθμούς, ο Ηρακλής Αμπελοκήπων ακολουθεί και ο Ολύσμος της Κρητιάς με τους ίδιους βαθμούς, 6 το 2 στα 2 δηλαδή μέχρι στιγμής. Τέταρτη θέση για τον Μακεδονικό Λυτής με 4 βαθμούς, Θερμαϊκός Θέρμης στην πέμπτη θέση με 3, στην έκτη ο Παύλος Μελάς επίσης με τους ίδιους βαθμούς, στην έβδομη η Χαλκιδόνα με 1 βαθμό και χωρίς βαθμό μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα, Άγιος Αθανάσιος, Ιωνικός και ΠΑΟ Κουφαλίων. Να πάμε λοιπόν και στο δεύτερο όμιλο να δούμε τι έγινε σε αυτό το πρωτάθλημα. Είχαμε λοιπόν ΑΣΥΓΜΑ Νεάπολης Ελευθεριακός 0-0, Νίκη Ευκαρπίας Αθλητική Ένωση Κρίνης 3-0. Πομαλακοπής ΠΑΟ Δικητήριου, σε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι η ομάδα του Δικητήριου πήρε τη νίκη με 2-1. ΠΑΟΝΕ Επιβατών Ένωση Οικειών, επίσης πολύ καλή εμφάνιση και μεγάλη νίκη για τους φιλοξενούμενους της Ένωσης Οικειών. Και η ΓΣΥΓΜΑ Ηλιούπολης Εθνικός Πηλέας 2-1. Να πάμε να δούμε και εδώ την βαθμολογία. Στην πρώτη θέση η ομάδα της Ηλιούπολης με 6 βαθμούς. Στη δεύτερη η Ένωση Σικιών με 4 μαζί με το ΠΑΟΔ. Στην τέταρτη η Μαλακοπή με 3 μαζί με την Ευκαρπία και τον ΠΑΟΝΕ. 2 βαθμούς για την Νεάπολη με 2 ισοπαλίες. Κρίνη Ελευθεριακός από 1 βαθμό. Και στην τελευταία θέση ο Εθνικός Πηλέας χωρίς βαθμό μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Αυτά λοιπόν με το μεγάλο πρωτάθλημα της Ένωσής μας. Εμείς θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα και θα είμαστε σε λίγο πάλι κοντά σας με τα υπόλοιπα αποτελέσματα.